Επιβίωση και διάσωση σε θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή είναι η εκπαίδευση που παρέχει στους υπταμένους πολεμικής αεροπορίας το Σχολείο Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης στην Καλαμάτα. Η θαλάσσια επιβίωση είναι η πιο δύσκολη επιβίωση από όλα τα είδη. Άρα, θα πρέπει πάντα να έχουν στο μυαλό τους το checklist εγκατάλειψης. Είτε μιλάμε για μεγάλο ύψος, είτε μιλάμε για χαμηλό ύψος. Οι εκπαιδευόμενοι φοράνε τα σωσίβια και τα κράνη τους και παρακολουθούν το σωστό τρόπο επιβίβασης στο καλάθι ανέλκυσης του ελικοπτέρου. Εν συνεχεία προχωρούν ως τη θάλασσα. Αυτό που πρέπει να έχουν πάντα οι πτάμενοι και τους το λέω εγώ και οι εκπαιδευτές στο μυαλό τους είναι ότι όταν θα βγούμε στο αρχιπέλαγος δεν θα βρούμε τη θάλασσα αυτή που είδαμε σήμερα, θα βρούμε μια θάλασσα τουλάχιστον 4 μπουφών. Περνάμε ένα πόδι μέσα, λυγίζουμε το κορμί μας και βρισκόμαστε μέσα στο rescue basket. Θα έλεγα ότι είναι απαιτητικό σαν διαδικασία, η διάσωση απαιτεί τη συνεργασία πολλών παραγόντων, τόσο του ελικοπτέρου, του πληρώματος του ελικοπτέρου, αλλά και του δίτη που μας βοηθάει να μπούμε στο μπάσκετ και να γίνει η διάσωση μας το δυνατόν συντομότερο και με ασφάλεια. Οι εκπαιδευόμενοι θα πέσουν στο νερό, φορώντας πάντα τον άβολο εξοπλισμό τους. Θα φεθούν μόνοι σε μια μικρή λέμβο στη μέση του πουθενά και υπό το άγρυπνο βλέμμα των εκπαιδευτών θα εκτελέσουν τις προβλεπόμενες ενέργειες που συμβάλλουν στον εντοπισμό τους μέχρι να φτάσει βοήθεια. Το ελικόπτερο έχει εντοπίσει τον ναυαγό, εκτελεί έναν κύκλο γύρω του για να τοποθετηθεί αυτό σωστά και συνεχεία ο ναυαγός αφήνει από πάνω του, είναι η μόνη στιγμή που λύνει από πάνω του τα σωστικά μέσα. Όλο το χρόνο, όλη την ώρα είναι πάνω του δεμένα. Τα λύνει, πέφτει στη θάλασσα και εν συνεχεία το ελικόπτερο θα κατεβάσει το rescue basket, όπως είδατε, το οποίο θα μπει μέσα και πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο που θα μπει, αλλιώς θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Το ελικόπτερο Αγούστα Μπέλ βρίσκεται εδώ στο Μεσσηνιακό Γόλφο για να ξεκινήσει τη διαδικασία περισυλλογής ένα προς ένα των εκπαιδευμένων ιταμένων εδώ στο ΣΕΘΕ. Η φροντίδα που πρέπει να έχει για τον ναυαγό είναι για να μην υπάρξει κάποια εμπλοκή του ναυαγού από τον εξοπλισμό του στο μπάσκετ, να μην κάνει κάποια λάθος κίνηση πάνω στο άγχος του ναυαγός. Είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της επιβίβασής του στο μπάσκετ 100% σε ετοιμότητα για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Το σημαντικότερο που θα πρέπει να γνωρίζει το υπτάμενο προσωπικό είναι ότι η εγκατάλειψη δεν έχει ηλικία, δεν έχει βαθμό, δεν έχει μέρα, δεν έχει νύχτα.